984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η ισορροπία σε τεντωμένο σκηνή θυμίζει η κατάσταση που εξελίσσεται μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας είναι πάντα ανοιχτή στον άμεσο και ειλικρινή διάλογο για την εξέβρεση διπλωματικών λύσεων στα πιο περίπλοκα προβλήματα. Ωστόσο, τα συμφέροντά μας και η ασφάλεια των πολιτών μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτα, δήλωσε ο Πούτιν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα με την ευκαιρία της ημέρας του υπερασπιστή της πατρίδας. Στην κήρυξη της Ουκρανίας σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, εκτός από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, προχώρησε η κυβέρνηση της χώρας ως συνέχεια της ανακοίνωσης για επιστράτευση εφέδρων 18 έως 60 ετών. Την απόφαση αυτή έλαβε το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ουκρανίας και η πληροφορία μεταδόθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η κατάσταση εκτακτής ανάγκης θα διαρκέσει αρχικά 30 ημέρες και θα φέρει αυξήσεις στους ελέγχους εγγράφων και οχημάτων, μεταξύ άλλων μέτρων. Η σύσταση του Συμβουλίου απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση πριν τεθεί σε ισχύ. Κυρώσει εναντίον της Ρωσίας αποφάσισαν Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρετανία ως απάντηση στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των παραπάνω περιοχών. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς ανακοίνωσε ότι η χώρα του αναστέλει μέχρι νεοτέρας την έγκριση λειτουργίας του αγωγού μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στην χώρα του, Nord Stream 2. Η Βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις σε 5 ρωσικές τράπεζες και 3 δισεκατομμυριούχους που διατηρούν στενούς δεσμούς με τον Πούτιν. Παράλληλα, ο Τζόνσον ζήτησε από την UEFA να αναθεωρήσει τον προγραμματισμό της που προέβλεπε να διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολη το Μάιο, τελικός του Champions League στο ποδόσφαιρο. Ο Τζον Μπάιντεν ανακοίνωσε κυρώσεις που αποκλείουν από τις διεθνείς συναλλαγές 2 μεγάλες ρωσικές τράπεζες, φύγουν τα ρωσικά κρατικά ομόλογα και πλήττουν ανθρώπους της ρωσικής ελίτ μαζί με τις οικογένειές τους. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη, όπως ήταν προγραμματισμένο, με το Ρώσο ομολογό του, Σεργέη Λαμπρόφ. Να κοιτάξουν στη συνείδησή τους, κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες ο Πάπας Φραγκίσκος και κήρυξε στις 2 Μαρτίου η ημέρα νηστείας και προσευχής υπέρ της ειρήνης. Πίσω από την ένταση υπανατορωσίας με υποφαινόμενο την Ουκρανία είναι κάτι πολύ βαθύτερο, αφορά στη σύγκρουση μιας θεωρίας παγκοσμιοποίησης και τέλους της ιστορικής μνήμης ταυτότητας και ιδιαίτερης εθνικής κουλτούρας των λαών, υποστήριξε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 984, ο καθηγητής φιλοσοφίας και τέχνης Δημοσθένης Δαβέτας. Στα ύψη τιμές των καυσίμων εκτοξεύεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός εξαιτίας και των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Θα είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν, χωρίς ταυτόχρονα να διαλύσουμε τα πάντα και την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις που ταλαιπωρούν το σύνολο του κόσμου, διεμήνυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Ρουμανία πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις συναντήσεις του με την πολιτική ηγεσία της Ρουμανίας, η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως επίσης και το ουκρανικό. Επεισόδιο με τουρκικό αλλιευτικό και σκάφος του λιμενικού σώματος χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου Ίνουσον σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, σκάφος του λιμενικού σώματος προσέγγισε το τουρκικό αλλιευτικό και του ζήτησε να αποχωρήσει. Το τουρκικό δεν άκουσε και προσπάθησε να εμβολήσει το σκάφος του λιμενικού, ενώ το πλήρωμά του, πλησιάζοντας το περιπολικό, προέβη στη ρήψη διαφόρων βαρέων αντικειμένων, πέτρες και διάφορα άλλα. Από το σκάφος του λιμενικού έγινε χρήση ηχητικών σημάτων και προειδοποιητικών πυρών. Τελικά το αλλιευτικό αποχώρησε και κατευθύνθηκε προς τα τουρκικά παράλια, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ναυτιλίας. Την εκτίμηση ότι ενδεχόμενα να είμαστε στο τέλος αυτού που ονομάζουμε επίγουσα φάση της πανδημίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας του κορονοϊού, έκανε χθες ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Σωτήρης Τσιόρδας, μιλώντας σε ημερίδα με θέμα 2 χρόνια πανδημίας COVID-19, προκλήσεις και διδάγματα για τις ένοπλες δυνάμεις. 1.622 χθες τα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη και 19.623 πανελλαδικά. 67 οι θάνατοι και 455 οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της χώρας. 176 οι ασθενείς σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης, από τους οποίους 150 σε κλινικές COVID και 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από αύριο 5, 24 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 2 Μαρτίου 5 δωρεάν self-test από τα φαρμακεία, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 1η Μαρτίου έως και 15 Μαρτίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας. Εφικτή είναι πλέον η έκδοση πιστοποιητικού ενάρρωσης από τον κορονοϊό και εφόσον το θετικό αποτέλεσμα είναι διενέργειας rapid test. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την απόκτηση των πιστοποιητικών όσων αναρρώνουν από κορονοϊό με τη διενέργεια rapid test, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα. 24ωρη πανυγειονομική απεργία σήμερα των υγειονομικών για τις ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό έχει εξαγγελθεί από την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών και την ΠΟΕΔΗΝ. Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι το προσωπικό των νοσοκομείων έμεινε αβοήθητο να προσπαθεί να αποκρούσει το ένα μετά το άλλο πανδημικό κύμα με τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό. Η ΠΟΕΔΗΝ από την πλευρά της κάνει λόγο για δυσμένη επιδημιολογικά δεδομένα που αναδεικνύουν τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε πρωτοβάθμια και νοσοκομιακή περίθαλψη. Αντιστρέφουν την πραγματικότητα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι πολιτικές της εμπορευματοποίησης της υγείας που μας έφεραν μέχρι εδώ είναι και η λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είπε σήμερα στον 984 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Δημήτρης Βρυσαλής. Η σημερινή κυβέρνηση σκόπιμα αγνοεί το βασικό μήνυμα της πανδημίας, δηλαδή την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν πιστεύει και δεν θέλει να βάλει μπροστά ένα τέτοιο σχέδιο. Όραμά της είναι η συρρήκνωση και η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας, αναφέρει σε δήλωσή του ο γιατρός και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης. Στάση εργασίας 1 με 2:30 σήμερα το μεσημέρι σε όλα τα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μεγάλο πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων και επίδοση ψηφίσματων στην περιφέρεια Κρήτης για ελλείψεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασθενείς που δεν λαμβάνουν τη θεραπεία τους, μίλησε στον 984 ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Κουντάκης. Στις ελλείψεις μεταξύ άλλων αντιβιωτικά, αντικαρκυνικά φάρμακα όπως και σκευάσματα για το αναπνευστικό. Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου, η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων που αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου. Ανακοινώθηκε παράλληλα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΙΕΦΚΑ ότι η πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων θα γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση. Ως εκ τούτου, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Μαρτίου του 2022 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις. Πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της επαγγελματικής ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων που συνιστούν το δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κώστας Χατζηδάκης από το βήμα του 3ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Είπε ότι το Υπουργείο Εργασίας σύντομα θα ξεκινήσει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αξιοποιώντας και τα πορίσματα της πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Εντός του Μάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τη στήριξη των σταφυδοπαραγωγών, όπως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης ανακοινώθηκε ότι τροποποιήθηκαν οι εναρτημένοι κυρωμένοι δασικοί χάρτες περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου Λεσιθίου λόγω της ενσωμάτωσης των διορθώσεων πρόδειλων σφαλμάτων. Οι νέοι δασικοί χάρτες είναι διαθέσιμοι προς αναζήτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου. Οι αντιρρήσεις και οι αιτήσεις διόρθωσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Μαρτίου για τους μένοντες στην Ελλάδα, για τους κατοικούντες ή διαμένοντας στην Ελλοδαπή. Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου.
σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα σχολικά κτίρια με τις πιο σοβαρές ζημιές του σεισμόπληκτου Δήμου Μηνώ Απεδιάδος, προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου του κινήματος αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου. Χθες τα κτίρια αυτά είναι το γυμνάσιο και το πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκελοχωρίου, αλλά και το δημοτικό σχολείο Θραψανό. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 εντάσσονται οι μελέτες ορίμανσης 6 σχολικών κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ, ώστε για την εν συνεχεία ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Ξεκίνησε για το έτος 2022 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου. Όσοι δημότες του Δήμου Ηρακλείου επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο της πόλης, έχουν υποχρέωση πριν κάνουν χρήση του να υποβάλουν στο Δήμο την σχετική αίτηση έως 31/3/2022. Η αίτηση υποβάλλεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ελέγχου Προσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου. Κλειστό σήμερα Τετάρτη το ΚΕΠ στο Δήμο Ηρακλείου στην Έλλη Καρνασό λόγω κρούσματος COVID-19 σε υπάλληλο της υπηρεσίας. Ο χώρος θα πολυμανθεί και θα επαναλειτουργήσει κανονικά από αύριο Πέμπτη. Η μερίδα το απόγευμα με θέμα καρκίνου σε παιδιά και εφήβους διοργανώνουν η Λέσχη Λαΐων Ηράκλειο Αριάδνη και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου σε συνεργασία με την Κλινική Αιματολογίας και Ογκολογίας Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Θα γίνει στο κτίριο του Επιμελητηρίου, στο κέντρο του Ηρακλείου και η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την επίδειξη, ωστόσο, πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και με την χρήση μας. Ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου στα παιδιά και στους νέους ηλικίας έως και 19 ετών, όπως είπε στον 984 ο γιατρός, πρόεδρος της Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Παιδικού Καρκίνου, Νίκος Σεβρυσαριανός. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 27 του μήνα στο ΚΑΠΗ Νεάπολης από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Σοβαρό τροχαίο σήμερα στις 11 το πρωί στο Ηράκλειο, κοντά στην οδό Μιλτιάδη Καράτζη, κατά την σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Η ΕΜΑΚ κατάφερε να απεγκλωβίσει τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλίων καναβής είχε στήσει σπίτι του στο Δήμο Φεστού ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη. Κατασχέθηκαν 30 δενδρύλια κάναβης, ο εξοπλισμός της εγκατάστασης, 37,84 γραμμάρια κάναβης, 68,92 γραμμάρια μείγματος κάναβης και καπνού και 415 γραμμάρια φυτικά αποσπάσματα κάναβης. Την επιβολή προστίμου ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Αττική Οδό για τον αποκλεισμό 1.000 οδηγών στον αυτοκινητόδρομο στις 24 Ιανουαρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών. Η απόφαση του Υπουργού Κώστα Καραμαλή βασίζεται στο πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης, η οποία συγκροτήθηκε μετά το περιστατικό. Η Επιτροπή αποδίδει την πλήρη ευθύνη στην εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται για αναλογικές περιπτώσεις, ενώ δεν ζήτησε από την τροχιά σε καμία χρονική στιγμή το κλείσιμο του δρόμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, προκαλώντας μονολικές ζημιές, το Ισραήλ εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην επαρχία Κουνέιτρα, στην νοτιοδυτική Συρία, κοντά στη γραμμή οροθεσίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Συριακός στρατός. 7 ημέρες μετά τις καταρακτώδεις βροχές στη Βραζιλία, οι αρχές, σε νεότερο απολογισμό τους, αναφέρουν ότι στην περιοχή της Πετρόπολης τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν νεκρούς 113 άνδρες, 73 γυναίκες, 33 παιδιά. Άγνωστη παραμένει η τύχη 69 ανθρώπων. Πάνω από 800 είναι όλοι όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς βρίσκονται σε ζώνες υψηλού κινδύνου. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Πενθύου ελληνικός παραολυμπιακός αθλητισμός για το θάνατο του Χρήστου Αγκουράκη που έφυγε σε ηλικία 70 ετών. Τα εναπομείνοντα παιχνίδια, πρώτα παιχνίδια των 16 του Champions League παίζουν μπάλα αυτή την εβδομάδα, σήμερα στις 10. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Manchester United. Στην άλλη αναμέτρηση της βραδιάς, την ίδια ώρα, η Μπεφίκα φιλοξενεί τον Άγιαξ που θέλει να κάνει το 7 στα 7 στο φετινό Champions League. Το δικό του τελικό καλείται να δώσει αύριο το βράδυ ο ΠΑΟΚ με στόχο την πρόκριση στους 16 του Conference League.
με την αναμέτρηση Λαμία Αστέρας Τρίπολης για την 22η εξαναβολή αγωνιστική. Ανοίγει στις 5.30 το σημερινό πρόγραμμα με τους αναβληθέντες αγώνες στην Σούπερ Λίγκα. Ο Άρης στις 6 υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης για την 17η εξαναβολή αναμέτρηση. Ο αγώνας Ιωνικός Απόλλωνος Σμύρνης διεξάγεται στο πλαίσιο της 17η αγωνιστικής της εξαναβολής αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα στις 7.30. 9.84. Ο καιρός. Βροχή σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση στα 7 και τοπικά 8 μποφορέως στους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το 9.84. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.